Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για να παρακολουθήσετε αυτή την τελευταία για το Οικονομικό Φόρουμ, αλλά και γενικώς για αυτή την αίθουσα συζήτηση. Νομίζω ότι τα καλύτερα λέγονται στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερο, ένα θέμα το οποίο εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Και σας το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με την επόμενη γενιά. Πώς δηλαδή θα ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των νέων. Έχουμε μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα αρχίσω από τις κυρίες, την κυρία Καρολίνα Πελενδρίτου, Παραολυμπιονίκης. Την ευχαριστούμε για τη συμμετοχή της εδώ, για όσα φαντάζομαι έτσι χρήσιμα θα μας πει. Είναι μια γυναίκα, θα σας έλεγα, από τότε που έμαθα την ιστορία της, εγώ προσωπικά τη θαυμάζω. Και είμαι πολύ τυχερός που σήμερα την έχουμε εδώ μαζί για να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε, κυρία Πελενδρίτου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Κώστας Γεράρδος, ο CEO της εταιρείας Πλαίσιο. Τρεις νέοι άνθρωποι θα μας μιλήσουν για το πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τους νέους, τις δυσκολίες που έχουν οι νέοι, πώς μπορούν να γίνουν και αυτοί πρωταθλητές, πώς μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Και οι τρεις τους μπήκαν με πολύ μεγάλες δυσκολίες, τα καταφέρανε. Και αυτό νομίζω θα προσπαθήσουν να μας πούνε πώς το κάνανε αυτό. Να σας πω ότι για λόγους να είναι και πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση, χωρίσαμε αυτή την κουβέντα μας σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα δούμε πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε και να εμπνεύσουμε τους νέους. Στην πολιτική, στην επιχειρηματικότητα, στον αθλητισμό. Η δεύτερη ενότητα, να μας μιλήσουν οι καλεσμένοι μας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν αποφασίσουν να μπουν σε αυτό το στίβο. Και η τρίτη ενότητα είναι τι μπορούν να κάνουν οι νέοι άνθρωποι για να γίνουν και αυτοί πρωταθλητές, για να ξεπεράσουν τις πολλές δυσκολίες. Νομίζω και οι τρεις τους έχουν περάσει από πολλές δυσκολίες και είναι πολύ χρήσιμο να τους ακούσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα, πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε τους νέους. Βέβαια, κύριε Μαρινάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Το μεγάλο στίχημα για την πολιτική είναι όλοι παραπονιούνται ότι οι νέοι δεν ασχολούνται πολύ με την πολιτική. Και αυτό είναι, νομίζω, και για εσάς ένα στίχημα, γιατί είστε ένας από τα νεότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας. Η ζωή τα έφερε έτσι, που είστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, πολύ κέραια θέση, που πρέπει να εμπνεύσετε τους νέους. Να σας ευχαριστήσω πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ένας θεσμός διαλόγου που είμαστε πολύ χαρούμενοι, όπως και όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα που κάνουμε στην κανονική μας ζωή αρχίζουν και επανέρχονται. Και είναι πολύ σημαντικό που είμαστε όλοι εδώ και είμαστε καλά. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο και ειδικά στην πολιτική, από τις επιμέρους εκφάνσεις που θα συζητήσουμε σήμερα, ίσως είναι νομίζω και το πιο δύσκολο. Και είναι όλα αυτά είναι απόρρια των προηγούμενων ετών, για να κάνουμε συνολικά και την αυτοκριτική μας. Εγώ θα σας πω ποια θεωρώ ότι είναι τα τρία βασικά συστατικά για να μπορέσουμε να πείσουμε ειδικά τις νεότερες γενιές, συνολικά τους πολίτες, αλλά ειδικά τις νεότερες γενιές, για να ασχοληθούν με την πολιτική. Το ένα είναι πολύ απλό, θέλει πολύ μικρή ανάλυση και ίσως είναι και το πιο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια, όσο και αν ακούγεται απλοϊκό, κοινότυπο, και ειδικά αν κάνουμε έτσι και ένα κοντράστ των προηγούμενων ετών, αν φέρουμε παραδείγματα, για παράδειγμα το 2015. Δεν ήθελα να κάνω πολιτική ανάλυση, να πω ότι η αλήθεια είναι μια λέξη που στην πολιτική και ειδικά στις νεότερες γενιές δεν είναι συνυφασμένη τόσο πολύ. Δικαίως ή αδίκως. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε. Πολλές φορές θεωρώ ότι ένα όχι, ένα ξεκάθαρο όχι, είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο χρήσιμο από ένα ναι που στη συνέχεια θα γίνει όχι. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι σε κάτι που ζητάει ένας κλάδος, μια τοπική κοινωνία, οτιδήποτε. Αυτό το ναι που καμιά φορά γίνεται όχι, είναι ίσως καταστροφικό. Το δεύτερο, στο οποίο θα εστιάσω λίγο περισσότερο, έχει να κάνει με τις ταυτίσεις. Για να ασχοληθεί κάποιος, πρέπει να μπορεί να ταυτιστεί με αυτούς που ασχολούνται, με αυτούς που βλέπει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μια γενιά, γιατί μιλάμε για την νεότερη γενιά, που είναι η πιο καταρτισμένη γενιά, μια γενιά που σπουδάζει σχεδόν σε όλη τη ζωή, εργάζεται σκληρά και παλεύει για καλύτερες δουλειές. Κάποιοι εξ αυτών των ανθρώπων αυτής της γενιάς, της δικής μας γενιάς, έχουν φύγει στο εξωτερικό, κάποιοι έμειναν πίσω.
Δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με ανθρώπους που δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματικά κομματικά στελέχη. Και αν για κάτι είμαι πολύ περήφανος, και αυτό είναι κατόπιν βέβαια προσωπικής παρότρινσης του Πρόεδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι, επειδή είμαι και πρόεδρος της νεολαίας για λίγο ακόμα, το σύνολο των ανθρώπων που διοικούν την οργάνωσή μας είναι εργαζόμενα άτομα όπως είμαι και εγώ. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο κεφάλαιο πάνω στο οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Και δεν είναι μόνο η ταύτιση με το επάγγελμα κάποιου, είναι με τις ασχολίες του. Πρέπει να είμαστε κανονικοί άνθρωποι και να είμαστε και να το δείχνουμε και να συμμετέχουμε σε όλα. Στον αθλητισμό, θα μιλήσει η κυρία Πελενδρίτου νομίζω πολύ περισσότερο, σε όλα. Να ξέρουμε τι σημαίνει μέσα μαζικής μεταφοράς, να ξέρουμε την καθημερινότητα, να ξέρουμε τα του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, είναι απόρρια όλων των προηγούμενων. Πρέπει αυτό που κάνουμε να καταλήγει κάπου. Εγώ θα πω σε αυτό μόνο ένα παράδειγμα, για να μην σπαταλήσω άλλο από το χρόνο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πολλά. Έχουμε κάνει πολλά που προσπαθούμε, αυτά που λέμε στο τέλος της ημέρας να γίνονται νόμοι του κράτους. Το παράδειγμα της περίπτωσης των ζητημάτων όλων αυτών, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, το ευρύτερα το κίνημα MeToo, το οποίο είναι ένα ζήτημα πολλών ετών, απλά τα τελευταία χρόνια ήρθε περισσότερο ορθώς στη δημοσιότητα, για να ανοίξουν τα στόματα και να μιλήσουν αυτοί που πρέπει. Όταν λοιπόν ξέσπασε αυτό το κύμα, άρχισαν περισσότερο τα θύματα να μιλάνε και άνοιξε πολύ πιο γενναία η συζήτηση. Κάποιοι επέλεξαν άλλες νεολαίες να βγουν στους δρόμους, να φωνάξουν. Δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει όπως θέλει. Εμείς προτιμήσαμε ως νεολαία της Νέας Δημοκρατίας να κάνουμε μια συνολική πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον κύριο Τσιάρα, στον Πρωθυπουργό, που δεν είχε μόνο προτάσεις για την αλλαγή του ποινικού κώδικα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και έγιναν δεκτές, αλλά είχε και συνολικά ένα πλαίσιο λειτουργίας, βοήθειας στα θύματα. Πήγαμε σε δομές και συνεχίζουμε και το κάνουμε και πολλά από αυτά δεν προβάλλονται. Την ημέρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή το νέο ποινικό κώδικα, που έκανε το ελάχιστο και αυτονόητο που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν σας το κρύβω ότι ένιωσα πολύ περήφανος, όχι μόνο για την πολιτική μου θέση, αλλά και για την επαγγελματική μου ιδιότητα και για τους συνεργάτες που έχω. Αποτελεσματικότητα. Αυτό ακριβώς. Και με αυτό να κλείσουμε. Ωραία. Εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας θυμίζω το χρόνο, γιατί στις τρεις ενότητες καλό είναι να μιλήσετε από τέσσερα, το έχουμε υπολογίσει, λεπτά, για να μας φτάσει ο χρόνος και να έχετε όλη την ευκαιρία να μιλήσετε. Τώρα, κύριε Γεράρδο, θα έρθω σε εσάς. Εσείς μπήκατε στο επιχειρήν, αναλάβατε μια πολύ πετυχημένη εταιρεία. Είστε ο CEO του Πλαίσιο, της εταιρείας αυτής πρωτοπόρος. Νομίζω ότι έχει αναφορά και στους νέους, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε ή τέλος πάντων τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τους νέους μπορούμε να τους πείσουμε να μπουν στην επιχειρηματικότητα. Θα ξεκινούσα από τη βάση ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πειθό, διότι είναι από μόνη της ένα πάρα πολύ εγωιτευτικό αφήγημα. Δηλαδή το να ξεκινήσει κανείς κάτι καινούριο δικό του, το οποίο να είναι δική του ιδέα και μαζί του να ξεκινήσει ένα ταξίδι που θα του φέρει φοβερές εμπειρίες, θα του φέρει απίθανη γνώση και πολύ πιθανόν να του δώσει και πολλά χρήματα, είναι μια ιδέα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το πρόβλημα τώρα που έχει επιχειρηματικότητα είναι ότι είναι μια πολύ αδιαφανής έννοια. Δηλαδή, ενώ όλοι έχουμε ακούσματα επιχειρηματικότητας, δηλαδή έχουμε ακούσει οικοσυστήματα startups, έχουμε ακούσει εταιρείες unicorns που πουλούνται εκατομμύρια και δεκάδες εκατομμύρια κτλ. Αν ρωτήσεις τυχαία μερικούς νέους σήμερα ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, πιθανότητα να ξέρουν πολύ λίγα, 2-3 βήματα, και από τα 20 πιθανότητα που πρέπει να ξέρει κανείς, και το πώς κάνεις το κάθε βήμα είναι τελείως άγνωστο. Και αν δει κανείς και τα οικονομικά πανεπιστήμια της χώρας, εκπαιδεύουν όλους τους ομόκεντρους κύκλους της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή θα μάθεις για HR, θα μάθεις για IT, θα μάθεις για finance, αλλά τον πυρήνα της επιχειρηματικότητας που είναι η επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό πλάνο για να υλοποιήσει αυτή την ιδέα, δεν μαθαίνεται παρκώς, δεν διδάσκεται παρκώς. Και γι' αυτό και στα πανεπιστήμια βγάζουμε πάρα πολύ κανένα στελέχη και βγάζουμε λίγους επιχειρηματίες. Θα ζητήσω συγγνώμη, αυτό θα το δούμε βέβαια και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Ναι. Ήθελα να μου πείτε, ξέρετε ότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς μια επιχείρηση θα περάσει από μια γενιά στην άλλη. Ναι.
και πώς, ας πούμε, οι γονείς, εγώ έχω τρεις φίλους επιχειρηματίες μεγάλους, τους οποίους ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω και τα παιδιά τους από μικρά. Η μεγάλη τους αγωνία ήταν πώς θα πείσουν τα παιδιά να μην φύγουν από την επιχείρηση και να ασχοληθούν με αυτό. Αν θέλετε να μας δώσετε και σε αυτό. Βεβαίως. Όταν είσαι παιδί κάποιου επιχειρηματία, έχεις κάποιες ευλογίες και κάποια δώρα και κάποια τεράστια τύχη, που είναι ότι έχεις ένα φάσμα γνώσης, ένα προβληματισμό και κάποια χρήματα που δεν τα έχει το 99% των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Έχεις τώρα βέβαια και κάποιες δυσκολίες. Οι οποίες δυσκολίες είναι ότι παίρνεις κάτι το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε μια προσωπικότητα και το οποίο πρέπει να το προσαρμόσεις στη δική σου προσωπικότητα και παράλληλα να μην χάσεις τον άνεμο της αγοράς, όποιος πνέει σε εκείνη την περίοδο. Πρέπει να στείλεις τη δική σου ομάδα, πρέπει να μην κοντράρεσαι με την νέα γενιά, με την παλιά γενιά, να αναγνωρίσεις την αξία που έχει η πρώτη γενιά και η πρώτη γενιά να αναγνωρίσει τις ιδέες που έχει η δεύτερη ή η τρίτη, όποια είναι αυτή. Αυτό είναι μια μάχη που είναι συνεχής, καθημερινή και μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο που πλέον τα πανιά έχουν σεταριστεί και πηγαίνεις σε ένα πολύ σωστό σημείο με τη σωστή ταχύτητα, είναι δεκαετίες. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πάλι βέβαια μιλάω εκ του ασφαλούς, έχοντας από πίσω μου ένα κεφάλαιο, έναν σύμβουλο πολύ μεγάλης αξίας που είναι ο πατέρας μου, που οι περισσότεροι δεν το έχουν. Έχω ένα λεπτό να συνεχίσω για το προηγούμενο. Τα τρία λοιπόν, σκεφτήκα πολύ ποια είναι τα τρία θέματα. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει η επιχειρηματική παιδεία. Και θα έλεγα λοιπόν ότι αν υπήρχαν τρεις προτάσεις θα ήταν οι εξής. Η μία είναι να μαζευτούν νέοι επιχειρηματίες Έλληνες και να φτιάξουν μια βίβλο επιχειρηματικότητας. Μια πρότυπη ύλη των βημάτων που πρέπει να κάνει κανείς για να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στην Ελλάδα. Και αυτό σε μια πλουστευμένη μορφή να περάσει και να διδάσκεται στα γυμνάσια και στα λύκεια αυτής της χώρας. Το οποίο δεν γίνεται και αυτό είναι τραγικό. Τραγικό. Είναι πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επεκταθούν οι μηχανισμοί υποστήριξης. Δηλαδή θέλουμε πολύ περισσότερα κολαπτήρια νέων επιχειρηματικών ιδεών. Θέλουμε περισσότερους mentors διαθέσιμους για νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και το τρίτο, θα έλεγα, είναι να φτιαχτούν κάποιοι μηχανισμοί επικρότησης της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, όσο μέσα στα σχολεία υπάρχουν μαθηματικοί διαγωνισμοί μαθηματικών, φυσικής, ρομποτικής. Θα έπρεπε να υπάρχουν μαθηματικοί διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και θα έπρεπε να υπάρχουν και μεγάλα δώρα. Και πάνω από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, θα έλεγα ότι ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο θα είχε ενδιαφέρον να μην έχουμε μόνο το Greece's Next Top Model, αλλά θα πρέπει να έχουμε και το Greece's Next Top Businessman και το Master Businessman και το καθεξής, για να ρίξουμε φως σε κάτι που είναι πολύ υγιές και βοηθάει όλη την κοινωνία. Αλλά τότε θα χρειαστεί να πάτε σαν κριτής εσείς. Γιατί για τα μοντέλα έχουμε κριτές, αλλά για τις επιχειρηματίες ή το επιχειρήν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πολύ. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη σας έτσι τοποθέτηση. Πάμε τώρα στην Καρολίνα Πελενδρίτου. Θέλω να σας πω, για όσοι δεν την ξέρετε, είναι Παραολυμπιονίκης. Μας έχει χαρίσει χρυσά, αργυρά, σε Ολυμπιάδες, από την Αθήνα, το Τόκιο, το Πεκίνο, δεν είναι το Λονδίνο. Είναι μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε στα 9 της χρόνια την κολύμβηση και από τα 13, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, έχει αρχίσει να χάνει την όρασή της. Μέχρι το 2002 μετήχε κανονικά στις Ολυμπιάδες. Τώρα, κυρία Πελενδρίτου, πείτε μας για τους νέους. Πώς θα μπορούμε να τους πείσουμε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο του αθλητισμού. Τι είναι ο αθλητισμός? Γιατί πολλές φορές οι νέοι μπερδεύονται και ενδεχομένως και οι γονείς τους. Αθλητισμός δεν είναι ο πρωταθλητισμός. Αθλητισμός είναι κάτι που βοηθάει πολύ την υγεία μας, που βοηθάει πολύ τους νέους να θέτουν στόχους, να είναι πειθαρχημένοι και να μπορέσουν να χτίσουν το αύριο για μένα. Υπήρξα και εγώ νέα και υπήρξα νέα, η αλήθεια, με πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να μαθαίνουν τα ωφέλη του αθλητισμού, πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός να υπάρχει στη ζωή τους και να έχουν υγιή πρότυπα. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που έχουν μάθει τα παιδιά να είναι όλα εύκολα, είναι μπροστά από μια οθόνη, ζουν μια εικονική πραγματικότητα και δημιουργούν δυστυχώς εικονικά πρότυπα. Σε αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η αθλητική παιδεία από μικρή ηλικία στα σχολεία και να υποστηριχθεί από τους γονείς.
Στις άλλες χώρες στο εξωτερικό, η αθλητική παιδεία είναι πολύ ανεπτυγμένη, ο σχολικός και ο πανεπιστημιακός αθλητισμός. Και όταν ζεις με αυτό, από τα πρώτα σου βήματα, μετά σου γίνεται βίωμα. Γιατί ουσιαστικά ο αθλητισμός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, που στα επόμενα στάδια της ζωής των παιδιών, δηλαδή οι νέοι του δημοτικού και του γυμνασίου, είναι η κοινωνία του αύριο και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνεις να είσαι ισορροπημένος, μαθαίνεις να θέτεις στόχους, να έχεις πειθαρχία και να καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι και επαγγελματική κατάρτιση για σένα. Στην Ελλάδα τα παιδιά είναι προσανατολισμένα στην επαγγελματική τους κατάρτιση, γιατί λογικό είναι, γιατί δεν υπάρχουν τα προνόμια, δεν υπάρχουν ωφέλη που να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ούτως ώστε αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει σωστή ενημέρωση για το τι σημαίνει αθλητισμός, πόσα ωφέλη έχει στην υγεία τους και στη ζωή τους, γιατί πολλές φορές από παραπληροφόρηση τα παιδιά δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και σίγουρα δεν μπορούν και οι γονείς τους να είναι υποστηρικτικοί πολλές φορές, γιατί έχουν και οι ίδιοι μία λανθασμένη εικόνα για τον αθλητισμό. Βέβαια, έτσι όπως σας ακούω, ο αθλητισμός από μόνος του παρακινεί τα παιδιά. Όμως οι αθλητές έχουν και ένα άλλο, θα λέγαμε, ένα άλλο στόχο. Να δείξουν ότι ο αθλητισμός είναι, δεν τα παρατάω. Ο αθλητισμός είναι μια δύναμη ψυχής. Εσείς βέβαια, με το δικό σας το παράδειγμα, έχετε ένα, είναι ένα διπλό, πώς να σου πω, διπλό παράδειγμα. Ότι ναι, μεν είμαι ένα αθλητή, αλλά και παρά το πρόβλημα που είχα, δεν τα παράτησα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την όρασή μου στα 9 μου χρόνια, ήμουν ήδη αθλήτρια με τους αρτιμελείς αθλητές. Και από εκεί και πέρα, όταν άρχισα να χάνω την όρασή μου, ουσιαστικά οι επιδόσεις μου γινόντουσαν όλο και χειρότερες. Ζούσα σε μια κλειστή κοινωνία που δεν αποδεχότανε τους ανθρώπους με αναπηρία και δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε προοδεύσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να τους αντιμετωπίζουμε όπως θα αντιμετωπίζαμε τον διπλανό μας, γιατί πολύ απλά μπορεί να βρεθούμε στην ίδια θέση την επόμενη στιγμή. Οπότε εκείνη τη στιγμή κλήθηκα να αποφασίσω ότι ή θα συνεχίσω τον αθλητισμό ή θα κλειστώ στο σπίτι μου, γιατί αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο. Να μείνω στο σπίτι, σε ένα ασφαλές περιβάλλον που με προστάτευαν οι γονείς μου και δεν θα έβγαινα έξω να παλέψω και να προσπαθήσω να κερδίσω πράγματα καταρχήν για εμένα και μετά για την χώρα μου. Οπότε η απόφαση μου αυτή να ασχοληθώ με τον αθλητισμό μου έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση, μου έδωσε ισορροπία στη ζωή μου και είναι ένα από τα συστατικά που μπορεί να στο χαρίσει ο αθλητισμός. Να έχεις ισορροπία στη ζωή σου. Γιατί καλείσαι καθημερινά να αντιμετωπίσεις πολλές δυσκολίες για να φτάσεις στην κορυφή ή για να ξεπεράσεις απλά τον εαυτό σου με όποιο στόχο κι αν έχεις. Το ότι αποφάσισα να συνεχίσω και τώρα που γυρνάω πίσω και βλέπω την πορεία που έχω κάνει, νιώθω πάρα πολύ περήφανη και ευτυχισμένη, γιατί αυτά τα όλα όσα κέρδισα μπορώ να τα μεταδώσω σήμερα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που πραγματικά αυτό που θέλω να τους πω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν θα σου έρθει απλόχερα αν εσύ ο ίδιος δεν παλέψεις και δεν προσπαθήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αυτές τις δυσκολίες που αναφέρετε, θα συνεχίσουμε τώρα. Κύριε Μαρινάκη, θέλω να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα τώρα. Η νεολαία που αποφασίζει να μπει στην πολιτική αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κάποιος θέλει να μπει στην πολιτική να γίνει υποψήφιος ή να ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν θα τα βρει ρόδινα. Καταρχήν, για να είναι υποψήφιος, υπάρχει επετηρίδα. Και θα του πούνε, κάτσε εσύ, πιτσιρικά, πού πας. Υπάρχουν πιο μπροστά άνθρωποι. Προηγούνται. Γι' αυτό θέλω να μας μιλήσετε, για τις δυσκολίες της πολιτικής. Μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα για τις δυσκολίες και μάλιστα είμαι και από τους προνομιούχους, που έχω αντιμετωπίσει λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με άλλους ανθρώπους της δικής μου της γενιάς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για τη νέα γενιά ευρύτερα, γιατί δεν είναι μόνο μία ηλικιακή κατηγορία, μιλάμε για μία γενιά η οποία πλήρωσε
πολύ περισσότερο και δυσανάλογα μια κρίση που δεν δημιούργησε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεδομένα τα οποία είχαν προηγούμενες γενιές για εμάς είναι ζητούμενα. Κάποιες φορές λιγότερο δεδομένα, κάποιες φορές είναι ζητούμενα. Όταν λοιπόν δεν έχεις λύσει βασικά θέματα ή προσπαθείς να τα λύσεις, έχουμε κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση, αλλά προχωράμε και πρέπει να προχωρήσουμε. Σίγουρα έχεις και λιγότερο χρόνο, γιατί η πολιτική, όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς, θέλει χρόνο. Όμως για τη νέα γενιά ο χρόνος είναι λιγότερος. Άρα σίγουρα αυτό είναι από μόνο του μία πρώτη αντικειμενική δυσκολία. Μία άλλη δυσκολία είναι αυτό που είπατε. Είναι η επιτηρίδα η οποία υπάρχει οριζόντια. Υπάρχει παντού. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται κάθε φορά. Έχει να κάνει με τις ευκαιρίες, έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Γιατί ξέρετε, πολλοί κατά καιρούς σε όλα τα κόμματα ευαγγελίζονται την ανανέωση, μιλούν για τη νέα γενιά, τη χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι το οποίο πράγματι είναι θελκτικό, αλλά λίγοι δίνουν πραγματικές ευκαιρίες. Δίνουν πραγματικές ευκαιρίες. Και θα χρησιμοποιήσω το δικό μου παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερο να μιλάμε παραδείγματα και όχι θεωρητικά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πριν από 3,5 μήνες έδωσε μια ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο, όπως είμαι εγώ, τον πρόεδρο της νεολαίας, να γίνει ο νεότερος γραμματέας στο κόμμα. Έδειξε το δρόμο, μπορώ να πω. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι και πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη. Πρέπει να το ακολουθήσουμε, να το συνεχίσουμε. Και αυτό που λέω κάθε φορά είναι ότι για μένα, ακόμα και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουμε πάρα πολύ καλά, και εγώ προσωπικά και όλοι οι υπόλοιποι, εάν δεν καταφέρω να επεκταθεί αυτή η ανανέωση και σε άλλους ανθρώπους της γενιάς μου, είτε είναι σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, είτε είναι σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα, να βγάλουμε μπροστά νέους ανθρώπους, θεωρήσω ότι θα έχω αποτύχει. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος, γιατί στο όνομα αυτής της κίνησης, μέσα από αυτή την επιλογή, νομίζω ότι έχω και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι νέοι άνθρωποι που κατέχουν αντιστοίχως θέσεις ευθύνης σε μια νεαρότερη από το συνηθισμένο ηλικία, έχουν πολλαπλάσια ευθύνη γι' αυτό. Και να πούμε, βεβαίως. Και είναι οι λόγοι προηγούμενοι, νομίζω. Κοιτάξτε. Γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει αυτό που υπάρχει όχι μόνο στην πολιτική, υπάρχει στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό. Είναι, λέει, κάποιος ταλέντο μέχρι τα 30 και μετά είναι βετεράνος, 31-32. Υπάρχει αυτό. Και σκεφτείτε ότι σε άλλες χώρες νέοι άνθρωποι, μπορεί και στη δική μου την ηλικία, με 34 ετών και νεότεροι και μεγαλύτεροι, κατέχουν θέσεις ευθύνης, πολύ μεγάλες θέσεις ευθύνης. Επίσης, στην ίδια τη δική μας τη χώρα, μιλάμε για νέους, αλλά η γενιά των 30 διοικούν τεράστιες εταιρείες, έχουν πολύ μεγάλες θέσεις. Άρα νομίζω ότι πολύ απλά πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Με θάρρος, με ευκαιρίες και με γενναιότητα και με πράξεις. Αυτό που είπα και πριν, αυτό που λέω και τώρα. Γι' αυτό έφερα αυτό το παράδειγμα. Με πράξεις. Όχι με λόγια, με πράξεις. Λέω, στον επιχειρηματικό τομέα μπορεί κάποιος να είναι 30-35 χρονών και να διοικεί μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά στην πολιτική πρέπει να πας 50 χρονών για να καθιερωθείς. Τώρα, στον ιδιωτικό τομέα, στον επιχειρηματικό τομέα, υπάρχει αξιοκρατία? Το λέω για τις δυσκολίες που βρίσκουν οι νέοι όταν ξεκινήσουν να κάνουν μια επιχείρηση. Είπατε ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και κάποιοι τα παρατάνε κιόλας. Κάποιοι αποτυχάνουν, χρεώνονται κτλ. Το βασικό πρόβλημα ποιο είναι, οι βασικές δυσκολίες? Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Η αξιοκρατία οφείλει να υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει, γιατί άμα δεν διοικείς μια εταιρεία με αξιοκρατία, αν δεν βγάζεις τους καλούς μπροστά, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή πρέπει να έχεις τους καλύτερους και σε ένα πολύ ομαδικό, σε μια δεμένη ομάδα, για να έρθουν οι αριθμοί. Γιατί άμα έχεις μέτριους ή όχι καλούς, δεν βγαίνει. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα, θα έλεγα ότι είναι τρεις οι ενότητες των δυσκολιών. Η πρώτη ενότητα έχει να, ξεκινώντας πάντα από, μέσα προς τα, από έξω προς τα μέσα, η πρώτη ενότητα έχει να κάνει με το άγνωστο. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα είναι συνυφασμένη με τη διαχείριση του αγνώστου. Σε αντιδιαστολή, δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος μια δουλειά, ξέρει πώς να τη βρει, θα κάνει ένα βιογραφικό, θα κάνει μια αίτηση. Όταν μπει σε αυτή τη δουλειά, θα έχει ένα job description, θα έχει μια συγκεκριμένη αμοιβή, θα έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο. Και θα έχει και προδιαγεγραμμένο μέλλον ότι υπάρχουν κάποια βήματα μετά από αυτό. Στην επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει το πράγμα.
Δεν υπάρχει ούτε αμοιβή, δεν υπάρχει ούτε ωράριο, δεν υπάρχει ούτε περιγραφή θέσης, δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είναι σαν κάτι θαλασσοπόρο του 15ου αιώνα που φεύγανε με κάτι άκυρους χάρτες και είχαν ένα αφήγημα στο μυαλό τους ότι θα βρούνε κάτι καλό, μια νέα χώρα με θησαυρούς και κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι η διαχείριση του αγνώστου, είναι το πρώτο. Και ισχύει σε έναν επιχειρηματία ενός έτους και ισχύει σε έναν επιχειρηματία 50 ετών. Το άγνωστο είναι δεδομένο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την υποστήριξη. Ένα κεφάλαιο της υποστήριξης είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό, κάθετο, συμβουλευτικό που να σε οδηγεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κρατική υποστήριξη, ότι ενώ έχουν γίνει τεράστια βήματα, δεν είναι μια υποστήριξη που είναι εύκολη στις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει ακόμα γραφειοκρατία κ.ο.κ. Και μετά υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι υποστήριξης, που είναι η υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων. Τη στιγμή που μπαίνεις στην επιχειρηματικότητα, κληρονομείς δύο πράγματα. Ατελείωτες ώρες δουλειάς και πάρα πολύ άγχος. Γιατί η επιχειρηματικότητα μπορεί να σε πάει πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να σε ρίξει και πάρα πολύ χαμηλά, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος. Το να δουλεύει λοιπόν κανείς ατελείωτες ώρες και να ξυπνάει στις 4 ώρα το πρωί με ταχυκαρδία γιατί σκέφτηκε κάτι που τεράστιο πρόβλημα που έχει ξεχάσει, συνήθως δεν είναι κατανοητό ούτε αποδεκτό από τη γυναίκα του ή από τον σύζυγο ή από τους φίλους του. Και αυτό είναι μια δυσκολία που να ξεπεράσει. Και τρίτο είναι το πώς σετάρει κανείς τον εαυτό του, την ψυχολογία του. Γιατί πρώτο κομμάτι που πρέπει να δουλέψεις μέσα σου είναι το να μπορείς να συμφιλειωθείς με την ανασφάλεια. Δηλαδή, τη μία στιγμή στην επιχειρηματικότητα μπορεί να είσαι πάρα πολύ ψηλά και την άλλη βρεθείς πάρα πολύ χαμηλά και δεν ξέρεις πότε είναι αυτό. Δεν ξέρεις αν πας αύριο, την επόμενη μέρα στη δουλειά σου, τι θα συμβεί. Και πρέπει να είσαι okay με αυτό. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να πάλι να σετάρεις τον εαυτό σου για να γίνεις ένας δρομέας αντοχής και όχι ένας δρομέας ταχύτητας. Και αυτό είναι δύσκολο στις μέρες μας, γιατί τα έχουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έτοιμα. Βλέπουμε μια ταινία όπου τη θέλουμε, όποτε τη θέλουμε. Παραγγέλνουμε φαγητό και το έχουμε σε 20 λεπτά από οποιαδήποτε κουζίνα του κόσμου. Το να σετάρεις τον εαυτό σου για 20 χρόνια από τώρα είναι πολύ δύσκολο. Έχετε βοηθήσει και εσείς σε αυτό, στο να είναι γρήγορα τα πράγματα? Δεν θα πω όχι, έχετε δίκιο. Και μια που αναφέρεστε στις δυσκολίες και στα προβλήματα που υπάρχουν, δυστυχώς οι νέοι που μπαίνουν σε αυτό το χώρο της επιχειρηματικότητας και γενικότερα δεν τα ξέρουν αυτά τα προβλήματα. Όχι. Έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο γιατί είτε δεν έχουν εικόνα, είτε έχουν μια πλασματική εικόνα. Μάλλον, είτε έχουν μια δαιμονισμένη εικόνα του επιχειρηματία, του κακού, του τύπου που κλέβει και κάνει και ράνει, είτε έχουν μια εξιτανικευμένη εικόνα κάποιου startupper ο οποίος έφτιαξε μια εταιρεία μονόκερο και έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις μια υγιή επιχείρηση, είναι αγώνας, είναι μαραθώνιος και έχει πάρα πολύ κόπο, αλλά είναι ένα τεράστιο όνειρο αν έχεις αυτή την ψυχολογία και αυτό το πάθος. Αλλά δεν το ξέρουν. Ναι. Άρα, ας πούμε, το χαρακτηριστικό είναι ότι και ο νέος επιχειρηματίας όταν μπαίνει πρέπει να έχει την επιμονή και την υπομονή. Σαφώς. Και ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καθόλου. Νομίζω, Καρολίνα, είναι ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα στον αθλητισμό, Νομίζω ότι υπομονή και επιμονή είναι δύο από τα πολύ βασικά συστατικά για να είσαι στον αθλητισμό και υπάρχουν πάρα πολλά κοινά και με την επιχειρηματικότητα και νομίζω ότι γενικότερα σε όλους τους τομείς, αν κάποιος θέλει να βγει ψηλά και να πετύχει πράγματα, τα συστατικά δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα εκεί. Δηλαδή, κάποια μέρα θα πάει καλά, κάποια μέρα δεν θα πάει καλά. Κάποια μέρα θα είσαι ψηλά, κάποια μέρα δεν θα ασχολείται κανένας μαζί σου γιατί δεν πήγε όπως ήθελες. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί μέσα από την διαδρομή για να φτάσεις στον στόχο και στο όνειρό σου, έχεις κερδίσει τόσα πράγματα που ακόμη και να μην βγει ο τελικός στόχος, θα είσαι έτοιμος για τον επόμενο. Και είναι εδώ που χρειάζεται, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, χρειάζονται πολύ μεγάλη στήριξη, καταρχήν από την οικογένειά τους, να τους ενθαρρύνουν σε αυτή την προσπάθεια, να τους ενθαρρύνουν σε αυτό τον δρόμο και να τους εξηγήσουν πόσα ωφέλη θα έχουν στη ζωή τους από τον αθλητισμό. Και να τους... Γιατί πολλοί γονείς έχουν τα δικά τους όνειρα για τα παιδιά τους, αλλά δεν συμβαδίζουν και πρέπει να σεβαστούν και τα όνειρα και τις επιθυμίες των παιδιών τους.
το να ασχοληθεί ένα παιδί με τον αθλητισμό και να μην είναι μόνο μαθήματα, θα καταλάβει ότι πρέπει να βρει μια ισορροπία. Πρέπει να μάθει να μοιράζει το χρόνο του. Κάτι που στην ζωή του μετά, αν δεν γίνει πρωταθλητής, αλλά μπορεί να γίνει κάτι άλλο που έχει να κάνει με την βιομηχανία του αθλητισμού, η οποία είναι τεράστια, είτε προπονητής, ψυχολόγος, οτιδήποτε. Ή ακόμη και αν δεν ακολουθήσει αυτό το δρόμο, θα έχει βρει τον τρόπο να πετυχαίνει τους στόχους του. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο και η κοινωνία, αλλά και το κράτος. Γιατί όταν στο εξωτερικό έχεις πόσα πάρκα γύρω σου και μπορείς να κάνεις αθλητισμό χωρίς να πληρώσεις, και στην Ελλάδα χρειάζεται να πληρώσεις ακόμη και σε ακαδημία ή χρειάζεται να πληρώσεις για είσοδο οπουδήποτε, όταν τα στάδια δεν είναι ικανοποιητικά για όλους, και να τονίσω ότι όταν δεν είναι ικανοποιητικά και για ανθρώπους με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα προσβασιμότητας, είναι πολύ φυσιολογικό όταν βρίσκεις συνέχεια εμπόδια τελικά να μην ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις στον καναπέ σου με ένα iPad και οι γονείς σου να δουλεύουν ατελείωτα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικογένειας. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το φιλικό κλίμα και το φιλικό πνεύμα να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό. Και είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός. Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι αυτό στο μυαλό μας. Και θα γυρίσω πάλι πίσω. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Να αποκτάνε τα παιδιά αθλητική παιδεία, ενσυναίσθηση και να καταλάβουν το αίσθημα της συμπερίληψης και ότι ο αθλητισμός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και ένα κοινωνικό σύνολο. Επειδή εσύ έχεις αγωνιστεί με δύο κατηγορίες αθλητών, φαντάζομαι ότι η δεύτερη με τους Παραολυμπιονίκες ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Γιατί τα παρατάνε και πιο εύκολα αυτά τα παιδιά, δεν είναι? Αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες καταρχήν επιβίωσης. Δηλαδή δεν ξυπνάνε και είναι όλα εύκολα. Δηλαδή δεν ξυπνάνε και απλά έχουν να φορέσουν τη στολή τους και τα ρούχα τους και να πάνε στο στάδιο. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια άλλη διαδικασία ώστε να βρεθούν κάποια στιγμή στο στάδιο. Και δεν είναι μόνο τα πρακτικά προβλήματα, είναι τα συναισθήματα. Είναι ότι συνέχεια έρχεσαι αντιμέτωπος με τους φόβους σου, με τις αμφιβολίες που αμφιβάλλεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου, με τους ανθρώπους γύρω σου και την κοινωνία που δεν σε αποδέχεται και ουσιαστικά θέλει να σε έχει στο περιθώριο γιατί σε θεωρούν περιττό. Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και ότι μπορούν να έχουν ταλέντα που ο διπλανός μας να μην τα διαθέτει. Ακόμη και αυτό το θέμα είναι θέμα κουλτούρας και θέμα παιδείας σε μια κοινωνία και δείχνει σε ποιο βαθμό το πόσο σεβόμαστε τους ανθρώπους με αναπηρία και όχι μόνο με αναπηρία, γενικά τους διαφορετικούς. Δείχνει σε ποιο βαθμό έχει μια χώρα την δημοκρατία. Και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, είδαμε πώς εμπνέουμε τους νέους, τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πάμε τώρα να δούμε για την τελευταία ενότητα. Πώς αυτοί οι νέοι, μπαίνοντας σε αυτό το στίβο, οι νέοι άνθρωποι, θα γίνουν πρωταθλητές. Θα γίνουν σαν τα ιδάλματα που πιστεύουν και από τα οποία έχουν εμπνευστεί. Ελάτε, κύριε. Αν και θεωρώ ότι η λέξη πρωταθλητής, όταν κάθομαι δίπλα στην κυρία Πελενδρίτου, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πολύ εύκολα. Θα πω σίγουρα ότι αυτό που συνειδητοποιείς όταν περνάνε τα χρόνια είναι ότι αυτά που πίστευες 5-10 χρόνια νωρίτερα, τα περισσότερα μπορεί να μην τα πιστεύεις, πέρα από τις βασικές σου αρχές και αξίες, στις οποίες πρέπει να μένεις σταθερός όσο γίνεται περισσότερο και συνεπής. Αλλάζεις, αναθεωρείς, άρα σίγουρα πρέπει να αναθεωρείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το δεύτερο είναι να ρωτάς και να έχεις και τυχερός να ρωτάς ανθρώπους, το βλέπω τον κύριο Μπρατάκο. Να έχεις ανθρώπους δηλαδή που να ρωτάς, να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Και μικρότερους και μεγαλύτερους και να εξελίσσεσαι, να νιώθεις κάθε μέρα ότι έχεις κάνει κάτι λάθος, ότι κάτι δεν έχεις καταφέρει σωστά. Και σίγουρα να μαθαίνεις από τα λάθη σου, γιατί εντάξει, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και ειδικά εμείς οι νεότεροι, προφανώς δεν είναι δυνατό να μην κάνουμε λάθη. Υπάρχει βέβαια και ανθρωποφαγία. Πρέπει όμως να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να το λέω και σε άλλους νέους ανθρώπους και ειδικά στην πολιτική, που εκεί τα πράγματα είναι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και πιο τοξικά ως προς την κριτική
όταν κάποιος μπορεί να πει να κάνει κάτι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το βάζουμε κάτω. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα, ειδικά στο δικό μας το κομμάτι που μιλάμε για την πολιτική, που είναι η καλύτερη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Και για να το καταφέρεις, αυτό πρέπει να χτίζεις γέφυρες, εκεί που οι άλλοι γκρεμίζουν, δημιουργούν, φτιάχνουν τείχη, να ενώνεις, να προσπαθείς αυτό που έχεις υπό την ευθύνη σου, ό,τι και να είναι αυτό, όποια θέση και να είναι αυτή, να το αφήσεις μεγαλύτερο από το μέγεθος το οποίο είχε όταν το παρέλαβες. Νομίζω αυτό είναι κάτι που τέμνει οριζοντίως οποιαδήποτε έκφανση, είτε μιλάμε για μια πολιτική θέση, είτε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κάποιος πιστεύει ότι αν μπει στην πολιτική και αν εκλεγεί βουλευτής ή τέλος πάντων να γίνει υπουργός ή καταλάβει μια θέση, ότι αυτό είναι το υπέρτατο. Αυτό έχει κόστος. Σας το λέω γιατί έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που έχουν πληρώσει πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν είχαν μπει στην πολιτική, θα ήταν ακόμη πιο μεγάλη. Τεράστιο κόστος έχει και επανέρχομαι στην αρχική μου απάντηση. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, ότι δεν είμαστε για πάντα. Κάτι αντίθετο από το για πάντα, είμαστε αναλώσιμοι, όσο μας θέλει ο κόσμος και όσο αντέχουμε και όσο υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση πολιτική που ο κόσμος την αποδέχεται. Άρα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα με την έννοια ότι μπορείς από αυτήν να βιοπορίζεσαι και έτσι πρέπει να είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά στα του κόμματος και της νεολαίας, το εφάρμοσε σε απόλυτο βαθμό αυτό. Αλλά στην Ελλάδα δεν σημαίνει αυτό. Σας πληροφορώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και το συνειδητοποίησα με πολύ γρήγορο τρόπο και έτσι έπρεπε να είναι. Σας λέω ότι πριν από κάποια χρόνια ίσως να μην συνέβαινε στο βαθμό που συμβαίνει τώρα, αλλά τώρα συμβαίνει και τουλάχιστον στο δικό μας πολιτικό χώρο συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και απόλυτο βαθμό. Αυτό το οποίο σίγουρα ισχύει λοιπόν είναι ότι μπορεί ένα πολύ μεγάλο πολιτικό βήμα, αν δεν είναι προσεκτικό και αν δεν αναιρεί όλα τα υπόλοιπα βήματα, να είναι πολύ, πολύ καταστροφικό για κάποιον. Γιατί δεν πρέπει να σταματάει να κάνει ό,τι άλλο έκανε στη ζωή του, όσο μπορεί. Τη δουλειά του, τις ασχολίες του, τους φίλους του. Ούτε η δουλειά σε περιμένει για πάντα, ούτε οι φίλοι, ούτε η οικογένεια. Και η ζωή είναι πολύ μικρή για να αφήνουμε αυτά τα οποία μας γεμίζουν, αυτά τα οποία μας κάνουν να ζούμε, τη δουλειά μας, τις σπουδές μας, τους φίλους μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Άρα σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το έχουμε στο μυαλό μας, το λέμε για να το ακούσουμε κι εμείς και να πορευόμαστε με βάση αυτό. Ο κ. Γιάρδος το είπε λίγο νωρίτερα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος σε έναν νέο άνθρωπο που μπαίνει στην επιχειρηματικότητα, στο επιχειρήν, πληρώνει με πολλές ώρες δουλειάς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια, με το άνοιγμα της αγοράς, με την παγκοσμιοποίηση κτλ., για να είσαι πρωταθλητής στο επιχειρηματικό πεδίο, δεν έχεις μόνο να αντιμετωπίσεις τις επιχειρήσεις του κλάδου που είναι εδώ στη χώρα μας, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις επιχειρήσεις που έρχονται από έξω, από την Αμερική, τις μεγάλες εταιρείες. Πώς λοιπόν ένας επιχειρηματίας που τα καταφέρνει στο δικό του τον κλάδο, στο επίπεδο της Ελλάδος, να αντιμετωπίσει τους κολοσσούς που έρχονται απ' έξω και να επιβιώσει η επιχείρησή του και να μεγαλώσει και η επιχείρησή του? Θα έλεγα ότι έχει να κάνει θα έλεγα με τέσσερις αξίες. Η πρώτη είναι η κλισέ και η προφανής, που είναι ένα γενικό θεμέλιο, ότι πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Γιατί είναι πάρα πολύ άγρια η συνθήκη επί πάρα πολλά χρόνια και δεν αντέχεται αν αυτό που κάνεις δεν το αγαπάς πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το προφανές. Τώρα, αν πάρω το δικό μας παράδειγμα, που όντως είχαμε να αντιμετωπίσουμε σαν πλαίσιο πάρα πολλούς κολοσσούς, αλλά και αν δω και άλλα περιβάλλοντα startups που έχουν να αντιμετωπίσουν διεθνείς ανταγωνιστές, είναι νομίζω τρεις βασικές αξίες που φτιάχνουν πρωταθλητές μακροπρόθεσμα. Η πρώτη είναι η ικανότητα προσαρμογής. Η ικανότητα γρήγορης προσαρμογής. Δηλαδή, θα πρέπει να το φανταστούμε σαν ένα ιστιοπλοϊκό που είσαι πάνω και έχεις χαράξει μια πορεία και ο άνεμος συνέχεια αλλάζει. Είναι έτσι και η επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, οι παράμετροι συνέχεια αλλάζουν. Όταν λοιπόν μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που αλλάξει ο άνεμος και πρέπει εγώ γρήγορα να αλλάξω την πορεία μου για να φτάσω στο ίδιο σημείο, αλλά με άλλο τρόπο, αν το κάνεις γρήγορα, κερδίζεις. Και επί όσα χρόνια το κάνεις αυτό, βγαίνεις τόσο και περισσότερο μπροστά.
Αυτό είναι η πρώτη αξία. Η δεύτερη αξία είναι για να κάνεις την πρώτη, για να είσαι προσαρμοστικός, πρέπει να είσαι μέσα στη δουλειά. Δηλαδή, η έννοια ότι είμαι στην καμπίνα στον παραλληλισμό της ιστιοπλοείας και κοιτάζω συνέχεια το χάρτη και δεν είμαι πάνω να δω που φυσάει ο άνεμος, να δω ποια είναι η ψυχολογία της ομάδας μου, πού τρίζει το ιστιοπλοϊκό, το έχω χάσει. Και πολλές φορές χάνονται επιχειρήσεις επειδή άνθρωποι χώνονται σε κάτι στρατηγικά δωμάτια και δεν είναι έξω στη μάχη να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Και το τρίτο είναι η αφοσίωση. Είναι το πόσο αφοσιωμένος είσαι στη δουλειά σου και σε επίπεδο ώρας και σε επίπεδο χρόνων και σε επίπεδο προσοχής. Και πολλές φορές το πράγμα κρίνεται από εκεί. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα τρία κριτήρια, δηλαδή είναι πολύ γρήγορα προσαρμοστικοί, είναι μέσα στη δουλειά και είναι εκεί αφοσιωμένοι full, δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν, ακόμα και αν είναι Δαβίδ και σε σχήματα Γολιάθ και είναι Δαβίδ. Αυτά. Τώρα, μια που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα και επειδή υπάρχει λίγο χρόνος ακόμα, ήθελα να σας ρωτήσω, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω στις επιχειρήσεις, αλλά και στη δικιά μου τη δουλειά και γενικότερα, είναι η έλλειψη στελεχών, η έλλειψη ανθρώπων που θα μπουν να δουλέψουν. Από τη μία έχουμε τους νέους που βγαίνουν κατά δεκάδες από τα πανεπιστήμια, θέλουν να δουλέψουν και από την άλλη οι επιχειρήσεις δεν έχουν στελέχη. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται όταν η επιχείρηση παίρνει το ρόλο του εκπαιδευτή. Και αυτό δεν το κάνουν όλοι, αλλά είναι κρίσιμο. Καταρχήν δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο από κάποιο κρατικό μηχανισμό να παρέχει συνεχώς updated εκπαίδευση. Διότι άμα σκεφτεί κανείς πόσα startup ecosystems υπάρχουν στον κόσμο, πόσες νέες ιδέες βγαίνουν, πόσες νέες πλατφόρμες βγαίνουν κάθε μέρα, είναι αδύνατο να καταγράψεις το management, τις αλλαγές στο management style που πρέπει να γίνουν και να τις εκπαιδεύσεις στο σύνολό τους, σε κάθε industry. Οπότε το κάθε μεμονωμένα industry, το κάθε πλαίσιο για παράδειγμα, θα πρέπει στη δουλειά του να στείλει μηχανισμούς εκπαίδευσης ούτως ώστε να παίρνει έναν άνθρωπο που είναι από το πανεπιστήμιο και να μπορεί να τον κάνει στέλεχος σε κάποια χρόνια. Αν περιμένει να πάρει ένα έτοιμο στέλεχος, είναι δύσκολο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι μια μικρή αγορά. Αν ήμασταν Αμερική ή αν ήμασταν Γερμανία, θα ήταν ίσως πιο εύκολο. Αλλά και πάλι, λόγω της τεχνολογίας, πρέπει να έχεις και το ρόλο του εκπαιδευτή ως επιχείρηση. Άρα μέσα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, που είπα, την αφοσίωση, την δυνατότητα προσαρμογής, είναι και το θέμα της εκπαίδευσης. Σαφώς, τεράστιο. Σαφώς. Των νέων στελεχών και εργαζομένων. Σαφώς. Τώρα, κυρία Πελενδρίτου, με εσάς θα κλείσουμε. Είπαμε πώς εμπνέουμε τους νέους να μπουν στον αθλητισμό, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να τους στηρίξουμε. Πώς τους κάνουμε πρωταθλητές? Πόσο εύκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι? Καταρχήν, για να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να έχεις το ταλέντο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρέπει να ανακαλύψει κάποιος προπονητής ότι υπάρχει το ταλέντο. Μετά πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, γιατί ο δρόμος του πρωταθλητισμού είναι πολύ σκληρός, με ατελείωτες ώρες δουλειάς, προσπάθειας, και πρέπει να είσαι πολύ ανθεκτικός ψυχικά και να αντέχεις τις πιέσεις. Από εκεί και πέρα, αν καταλάβεις ότι έχεις ταλέντο, αν σε επιλέξουν τέλος πάντων να γίνεις, να περάσεις το επόμενο στάδιο, από αθλητής να γίνεις πρωταθλητής, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Και εκεί είναι που πρέπει να στηρίξει το κράτος και πλέον στηρίζουν και πάρα πολλές εταιρείες έναν αθλητή, γιατί η επιστήμη του αθλητισμού έχει πια εξελιχθεί πάρα πολύ. Τα χρήματα και τα έξοδα είναι τεράστια, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε Ελλάδα, αλλά έχεις να ανταγωνιστείς τεράστιες χώρες, υπερδυνάμεις, που έχουν τεράστιες υποδομές και επιστημονικά επιτελεία και τα πάντα από εξειδίκευση. Και νομίζω ότι όσο εξελίσσονται όλοι οι τομείς, τόσο εξελίσσεται και ο αθλητισμός. Χρειάζεσαι τεράστια στήριξη από την οικογένειά σου, από τους φίλους σου που είναι ανάγκη να καταλάβουν ότι έχεις πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται και πάνω απ' όλα να βρεις μια ισορροπία μέσα σου. Γιατί ειδικά όταν κάνεις πολλά χρόνια τον πρωταθλητισμό, πρέπει συνέχεια να αναζητάς καινούριο κίνητρο. Και αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί ειδικά όταν πετύχεις μεγάλες διακρίσεις, πάρεις χρυσά μετάλλια, παγκόσμια ρεκόρ και αυτά, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να χάσεις το κίνητρο. Συνεχώς, εγώ είμαι στον πρωταθλητισμό, δηλαδή
Το πρώτο μου μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα το πήρα το 2002. Έχουμε 2022. Έχω αλλάξει πολλές γενιές αντιπάλων, όμως είμαι ακόμα εδώ. Είμαι ακόμα εδώ γιατί κάθε μέρα η καθημερινότητά μου, η προσπάθειά μου, βλέπω τον εαυτό μου ότι έχει αλλάξει, έχω εξελιχθεί. Και είναι μόνο κέρδος για εμένα αυτή η πορεία. Οπότε καθημερινά αναζητώ ένα κίνητρο για να είμαι στον καθημερινό αγώνα της ζωής, γιατί ξέρω ότι αν αντιμετωπίσω τον εαυτό μου και τους φόβους μου σήμερα, αύριο θα είμαι καλύτερη. Οπότε αυτό είναι μια συνεχής και διαρκής εξέλιξη και χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να το κάνεις. Ναι, ο αθλητής καταλαβαίνει πότε μπορεί να γίνει και πότε όχι πρωταθλητής. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ νωρίς, γιατί βλέπει ότι με δουλειά αλφα που κάνει και ο διπλανός του, αυτός είναι καλύτερος. Οπότε και τα σωματικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, αλλά πολλά παιδιά που είχαν τα σωματικά προσόντα δεν μπόρεσαν τελικά να προχωρήσουν, γιατί δεν τους το επέτρεψε ίσως το σύστημα και το ελληνικό, που σε θέλει σε ένα πανεπιστήμιο, που έχουν καταργηθεί τα κίνητρα για τα πανεπιστήμια. Και δεν είναι απαραίτητο τα κίνητρα να είναι χρηματικά. Τα κίνητρα μπορούν να είναι πολλών ειδών και πολλών μορφών, ώστε ένα παιδί να έχει όνειρο και να έχει στόχο, παράλληλα με τις σπουδές του, να κάνει και τον πρωταθλητισμό, όπως γίνεται στην Αμερική με τον πανεπιστημιακό αθλητισμό, που είναι πρωταθλήματα, τελειώνεις τις σπουδές σου, είσαι παράλληλα και αθλητής και έτσι είσαι και ισορροπημένος άνθρωπος να τελειώσεις τις σπουδές σου και να αποφασίσεις με το τι πρόκειται να ασχοληθείς. Απ' την άλλη όμως, μπορεί να έχεις τα προσόντα, αλλά να μην έχεις τα ψυχικά αποθέματα που, πιστέψτε με, επειδή όλοι κάνουν πάρα πολύ καλή προπόνηση στο εξωτερικό, όλοι οι αθλητές και πολύ υψηλό επίπεδο, το τελικό αποτέλεσμα είναι μόνο στο μυαλό. Δηλαδή, είναι εκείνη την ώρα, εκείνο το δευτερόλεπτο, πόσο έτοιμος θα είσαι πνευματικά και πόσο θα καταλάβεις ότι είναι αυτή η ευκαιρία, δεν υπάρχει δεύτερη. Είναι ένα λεπτό, είναι 30 δευτερόλεπτα. Το να είσαι εκεί, το μυαλό σου, και να μπορείς να αντέξεις αυτό το βάρος, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς εκείνη τη στιγμή, είναι εκεί που ξεχωρίζουν αυτοί που παίρνουν τα μετάλλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Γεράρδο και την κυρία Πελεντρίτου και τον κύριο Μαρινάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάνω μια καλή κουβέντα, μια ωραία κουβέντα. Σας ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά.